Μία απλή, όσο και απαραίτητη για ένα χτυπημένο παιδί εξέταση, μετατράπηκε σε οδύσσια για την οικογένεια ενός εξάχρονου που αιμορραγούσε στο κεφάλι έπειτα από ατύχημα που είχε με το πατίνι του την Κυριακή. Ένα ότι αιμορραγούσε. Το δεύτερο είναι ότι οι ακτινογραφείς δεν είχαν δείξει κάτι. Είχαν δείξει ότι όλα είναι εντάξει. Δηλαδή έπρεπε να γίνει αξονική για να δούμε από πού προέρχεται αυτή η αιμορραγία. Το παιδί αρχικά μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο, αλλά εκεί διαπιστώθηκε ότι ο αξονικός τομογράφος δεν λειτουργούσε και έτσι αποφασίστηκε η διακομιδή του σε άλλο νοσοκομείο. Ήταν χαλασμένος ο αξονικός τομογράφος. Έπρεπε να βγει όμως μια αξονική. Γι' αυτό μεταφέρθηκε στον Άγιο Παύλο. Στο νοσοκομείο του Αγίου Παύλου, ωστόσο, ο αξονικός δεν χρησιμοποιείται για παιδιά κατά των 10 ετών, με την οικογένεια του τραυματισμένου παιδιού να αναγκάζεται να αναζητήσει άλλη λύση. Η περιπέτεια του μικρού συνεχίστηκε με τη μεταφορά του ξανά στο Ιπποκράτειο, όπου αποφασίστηκε η αξονική να γίνει σε ιδιωτική κλινική. Συγγνώμη, παιδί, αλλά αυτή τη στιγμή το παιδί αιμορραγεί έξω και δεν έχουμε κάνει την αξονική. Και θα καθίσουμε να λύσουμε τώρα ποιος είναι ο καθένας και γιατί δεν μπορεί το κάνει. Η περιπέτεια του παιδιού που τελικά χρησιμοποίησε τον τομογράφο ιδιωτικής κλινικής με τα έξοδα να επιβαρύνουν το Ιπποκράτειο διήρκησε 3 ώρες. Από τις εξετάσεις διαπιστώθηκε πως υπέστη κάκος από την πτώση στο λιθοειδές οστό και νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο έχοντας διαφύγει τον κίνδυνο. Οι ελλείψεις στο σύστημα υγείας αποτυπώνονται και σε αυτήν την εικόνα. Ασθενείς εισέβαλαν το αυτοκίνητό του στα επίγοντα του ΚΑΤ, επειδή δεν έβρισκε διαθέσιμο τραυματιοφορέα να τον βοηθήσει. Ο οδηγός του αυτοκινήτου είχε σπάσει το πόδι του. Ο ίδιος ήταν το επίγον περιστατικό. Μέσα στον πανικό του, ενώ του είπαν να στρίψει αριστερά, έστριψε δεξιά. Οι υγειονομικοί υποστηρίζουν ότι είναι καθημερινά τα περιστατικά που αναδεικνύουν τα προβλήματα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και ζητούν τη λήψη μέτρων.